Εσοκοματική θύελα επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ με το κλίμα τεταμένο καθώς όπως φαίνεται η διαγραφή Τζουμάκα άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να θυμίζει η καζάνη που βράζει, η ένταση κορυφώνεται με την ανοιχτή επιστολή του Σελιοκούλογλου προς τον Στέφανο Κασελάκη ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από την Ευρωομάδα. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κόμμα στερείται σοβαρότητα την ίδια στιγμή που επιχειρείται μια βίαιη ανατροπή τη μέχρι τώρα πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνοντα κι άλλο λάδι στη φωτιά. Σε αυτέ τι συνθήκε, για όσου ήθελαν να κρατήσουν μια ανεξάρτητη στάση, η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Άμεση ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στην επιστολή Κούλογλου να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εξελέγει, ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγέ τη Κουμουνδούρου. Ο ίδιο πάντω έκανε γνωστό πω δεν πρόκειται να παραδώσει την έδρα του. Την ίδια ώρα, πηγέ του κόμματο παρουσίασαν ένα παλαιότερο άρθρο του Στέλιου Κούλογλου με το οποίο ο πρώην ευρωβουλευτή του κόμματο αμφισβητούσε τον τότε αρχηγό Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορούσα πλέον να συμμετέχω έστω και. Από τι Βρυξέλλε ένα σίριαλ. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που έχει εξελιχθεί τώρα είναι κάτι σαν σίριαλ του, του Netflix. Δεν, δεν υπάρχει. Ε, δεν γίνεται σοβαρή αντιπολίτευση. Με φόντο το συγκρουσιακό τοπίο που έχει διαμορφωθεί του τελευταίου μήνε στο κόμμα, πληθαίνουν οι αντιδράσει και από άλλα στελέχη. Από την πλευρά του, ο Νίκο Φίλη τόνισε ότι θα θέσει θέμα ηγεσία, ενώ άσκησε εκ νέου δρυμία κριτική στον Στέφανο Κασελάκη. Τι ζήτημα, τι εκπροσωπεί ο κ. Κασελάκη σήμερα με όσα λέει και τα υποστηρίζει και σήμερα και όχι μόνο από 10 ετών, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει ένα κόμμα τη αριστερά. Με τη σειρά του, ο Παύλο Πολάκη, μέσα από δημοσίευσή του, εξαπέλυσε τα δέλη του προ τον Νίκο Φίλη, ζητώντα του να αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών του κόμματο. Νίκο Φίλη, ή αποδέξου το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που συμμετείχαν 150.000 άνθρωποι και εξέλιξαν πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη, ή άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Σταμάτα να δηλητηριάζει λόγω τη στεναχώρια και τη πολιτική σου αγκύλωση τον τηλεοπτικό αέρα και το ΣΥΡΙΖΑ με θεωρίε συνωμοσία για άγνωστου οικονομικού παράγοντε που επέβαλα νέα ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ. Σχολιάζοντα τι πολιτικέ εξελίξει, ο Δημήτρη Βίτσα σημειώσε μεταξύ άλλων σε δηλώσει του ότι είμαστε στη χειρότερη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ από τότε που δημιουργήθηκε το κόμμα. Θα διατυπωθούν στι επόμενε συνεδριάσει Κάποια ερωτήματα που με απασχολούν ναι. προ τον πρόεδρο, ναι. δεν θεωρώ ότι ναι. θα Και από εκεί και πέρα θα γίνουν και ευρωεκλογέ. Η αναπνεωτική ε, και η οικολογική ριζοσπαστική αριστερά, θα σε έκανα και τίτλο, πώ θεωρώ ναι. εγώ πρέπει να λέγεται το καινούργιο κόμμα. Ο Στέφανο Κασελάκη, σε δηλώσει του από τη Νέα Υόρκη, εξαπέλυσε πειρά προ του διαφωνούντε εντό του ΣΥΡΙΖΑ. Στην διαφωνούμε, Στον διαγωνισμό κράτου Εκκλησία στην αναθεώρηση του στρατεύματο με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί σήμερα, στη δημόσια υγεία. Αυτοί οι άνθρωποι απλά δεν συμπαθούν το προφίλ μου. Πάντω, πηγέ του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πω έχει δρομολογηθεί σχέδιο για τη δημιουργία νέου κόμματος.